αναζητώ. Η πλατεία Συντάγματος δεν είναι ο φυσικός χώρος ενός ηθοποιού, αλλά όταν πρόκειται για οργανωμένη διαμαρτυρία σωματείου εργαζομένων, τότε τα σκαλοπάτια της Βουλής είναι πραγματικά το κατάλληλο μέρος. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών τη Δευτέρα στις 3 Απριλίου διάλεξε ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο για να διεκδικήσει δίκαιη και σωστή μεταχείριση από την ελληνική τηλεόραση, το τραγούδι και το χορό. Ελπίζουμε να τους οικονομική μας υπόθεση είχα πάει στη Βουλή για ένα οικονομικό θέμα. Εκεί με στείλανε στον τρίτο, στο αρχείο, το ληξιαρχείο, αλλά στο ισόγειο γινόντουσαν οι αιτήσεις. Και τα χαρτώσιμα τα δίνανε στο κηλικείο. Ξέρετε, αυτά τα χαρτώσιμα που είναι των 10, αλλά πληρώνεις 15. Εξάλλου τώρα τι αξία έχουν τα τάλιρα στις μέρες μας, ε? Με μάσα ασχολούνται. Εδώ ξεφτυλίστηκε το δισεκατομμύριο. Τέλος πάντων, πάω λοιπόν εκεί και ένας τύπος μου λέει στο πρωτόκολλο. Και μια χοντρή κυρία με μια κολάρα τόση, αυτή κένταγε ένα πουλόβερ. Αυτή η κυρία έπρεπε να μου βάλει μια σφραγίδα, αλλά δεν ευκαιρούσε ρε παιδί μου, έπλεκε η γυναίκα, πώς το λένε δηλαδή. Με 7 ώρες πλέξιμο την ημέρα θα μπορούσε να έχει παράνομη βιοτεχνία πλεκτών στο σπίτι της. Λέω τι άλλο χρειάζεται μαντάμ, μου λέει δύο μπροστά μία ανάποδη, δύο μπροστά μία ανάποδη. Έτσι βγαίνει αυτή η πλέξη μέρη μου. Λέω κυρία μου, δεν με λένε μέρη, Ιωάννης του Χρυσάνθου είναι το βαπτιστικό μου. Μα τι θέλετε κύριε μου λέει. Τι θέλετε, δεν βλέπετε ότι έχουμε δουλειά. Λέω ένα οικονομικό θέμα να κανονίσουμε. Στον τέταρτο μου λέει. Μία δεξιά, μία αριστερά. Μία δεξιά, μία αριστερά. Μέρη μου. Πάλι μέρη μου. Λέω δεν βαριέσαι μωρέ, ανώμαλη θα είναι και μας βλέπει για μέρη. Τι να κάνουμε. Εξάλλου ανθρώπινη ανομαλία στις μέρες μας. Πάω στον τέταρτο, μία δεξιά, μία αριστερά. Μία δεξιά, μία αριστερά. Πέφτω στις τουαλέτες. Εκεί ένας τύπος από αυτούς που του δίνει ένα εικοσάρικο για να κατουρήσει. Μου λέει δεν είναι εδώ το γραφείο κύριε. Λέω πού είναι ρε αδερφέ τέλος πάντων. Μου λέει είναι στο ΙΚΑ. Τι να κάνω κι εγώ πάω στο ΙΚΑ. Πάω στο ΙΚΑ, με πασάρουνε στο ΠΙΚΠΑ και από εκεί στην ΕΣΥΕΑ. Τρέχουνε, ζητάνε, ψάχνουν τα χαρτιά μου στην Τράπεζα Κρήτης, μήπως και έχω τίποτα χρέη, και με στέλνουν στην ΕΤΒΑ, όπως και στο ΕΛΓΕΠΑ. Αφού προηγουμένως όμως με στείλανε στην ΕΙΝΑΠ. Μπα, σε έχω χρωστάω τίποτα της ΕΙΔΑΠ. Μου τηλεφωνάνε από τον ΟΤΕ για να πάω στην ΑΤΕ, γιατί εγώ είχα κάτι μπερδέματα με την ΑΣΒΕΝ. Που ανήκει στο ΓΕΝ, λόγω ΕΠΕΝ, από τη συγκέντρωση με το ΛΕΠΕΝ, που ναι μεν, αλλά δεν. Εγώ τι κάνω, τρώω ένα σάντουιτς στο καψιμί πριν μπερδευτώ με τα ΚΤΕ και τα ΤΕ και πηγαίνω στο υπεχοδέ. Αλλά μπερδεύτηκα στο ΙΧΟΠ, γιατί τρύπησαν οι σωλήνες σε ΙΔΑΠ έξω από το γραφείο του ΠΡΟΠΟ, εκεί στη γωνία, και έσκαψε ξανά η ΔΕΗ έξω από την ΕΠΑΕ που πήγαινα με το ΚΤΕΛ περνώντας από την ΕΡΤ μαζί με τον ΙΛΠΑΠ. Γιατί εγώ, και εμείς δηλαδή, μόνο τον ΟΑΕΔ γνωρίζουμε για το επίδομα ανεργίας που παίρνουμε. Πράγματι, να βλέπει κανείς τους ηθοποιούς εδώ στο Σύνταγμα να διαμαρτύρονται για πράγματα αυτονόητα, δηλαδή τι, για ελληνική τηλεόραση με Έλληνες ηθοποιούς, μα αυτό είναι αυτονόητο. Και όμως δεν υπάρχει. Από την πλατεία Συντάγματος φωνάζουμε στον ελληνικό λαό να μάθει ότι η κυβέρνηση και τα φερέφωνα της που τη διοικούν χρησιμοποιούν τον κόπο μας, τα ονόματά μας και την αγάπη που έχει ο λαός σε μας αντί εξευτελιστικών αμοιβών. Ω Μανελάς, εσύ μας λιζένεις, εσύ μας οδηγείς. Ω Μανελάς, ποτέ δεν πεθαίνεις, μα πάντα ψυχοραγείς.